Η Μόσχα δια της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προχώρησε στην πλέον σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα σχέδιά της να παραδώσει στην Ουκρανία το πυραυλικό σύστημα S-300 που είναι εγκατεστημένο στην Κρήτη για προστασία του νησιού και τις 115 πτέρυγα μάχης αν οι ΗΠΑ, εγκαταστήσουν πάτριοτ στο νησί όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Αυτή τη φορά πέρα από τις γενικού τύπου προειδοποιήσεις προχώρησε και σε μια πιο συγκεκριμένη απειλή. Μίλησε για καταστροφή από την Ρωσία του ελληνικού συστήματος S-300. Η ακριβής απόστροφη των δηλώνσεών τη είναι να μην έχει κανείς αμφιβολία ότι όλος ο στρατιωτικός εξοπλισμός που αποστέλλεται στο Κίεβο θα εντοπίζεται έκαιρα και θα θεωρείται ως νόμιμο στόχος για καταστροφή. Τι εννοεί με τη φράση η Μαρία Ζαχάροβα θα εντοπίζεται έγκαιρα και θα θεωρείται ως νόμιμο στόχος για καταστροφή. Προαναγγέλει άραγε καταστροφή του κατά την διάρκεια μεταφοράς του ακόμα και πριν εισέλθει στην Ουκρανία. Για να μεταφερθεί χρειάζονται πλοία ή γιγαντιαία μεταγωγικά αεροσκάφη. Θα κτυπηθούν άραγε και αυτά πριν φτάσουν στην Ουκρανία. Όπω είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Ζαχάροβα, θεωρούμε τα προκλητικά σχέδια για την προμήθεια του αντιπυραυλικού συστήματο S300 ή άλλων συστημάτων αεράμινα ρωσικού ή σοβιετικού τύπου στο καθεστώ του Κιέβου ανοιχτά εθρικά προ την Ρωσία. Πριν να είναι πολύ αργά, εγκαταλείψτε αυτά τα επικίνδυνα σχέδια. Για άλλη μια φορά προειδοποιούμε την ελληνική ηγεσία να δείξει υπευθυνότητα. Με την αποστολή όπλων στην ζώνη μάχη, γίνεστε άμεσα συνεργό των Ουκρανών νεόναζι που διεξάγουν εγκληματικό πόλεμο εναντίον του ειρηνικού άμαχου πληθυσμού τη περιοχή Ντον Πα, Ζαπορίζια και Χερσόνα, μεταξύ άλλων εναντίον οι Έλληνε που ζουν εκεί. Υπενθυμίζεται πω η νέα προειδοποίηση τη Μαρία Ζαχάροβα έρχεται μόλι λίγε ημέρε μετά την αρχική, σαφώ έντονη αλλά σχετικά υπιότερη δήλωση για του s